Καλησπέρα φίλοι μου, ήρθε η στιγμή να απαντήσουμε στο ερώτημα της ημέρας. Το ερώτημα είναι, ποια πρέπει να είναι η πνευματική κατάσταση εκείνων που κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αγαπημένοι μου φίλοι, ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει Όποιος τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου ανάξια, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και το αίμα του Κυρίου. Γι' αυτό πρέπει να εξετάζει κανείς προσεκτικά τον εαυτό του και τότε να τρώει από τον άρτο και να πίνει από το ποτήριο. Πρέπει λοιπόν πριν από κάθε μετάληψη των αχράντων μυστηρίων να εξετάζουμε προσεκτικά την ψυχή μας και αν διαπιστώνουμε πως έχει τον παραμικρό ρήπο αμαρτίας να την καθαρίζουμε με τη μετάνια. Ύστερα να πλησιάζουμε στο Άγιο Ποτήριο με φόβο Θεού, πίστη και αγάπη. Γιατί Όποιος τρώει τον άρτο και πίνει τον ίνο ανάξια, τρώει και πίνει για την καταδίκη του. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μας στα Θεία Μυστήρια είναι και η συμφιλίωση με τους συνανθρώπους μας εκείνους, τους οποίους τυχόν πικράναμε με τη συμπεριφορά μας όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό, είπε ο Κύριος, και εκεί θυμηθείς πως ο αδερφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού το δώρο σου. Πήγαινε να συμφιλιωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου όπως διαβάζουμε στο κατά 5,23 έως 24. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας λύθηκαν οι απορίες και οι προβληματισμοί. Να είστε καλά, θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα.